Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Σας είχαμε ήδη προαναγγείλει ότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε ένα νέο στα αυτοδιοικητικά συμπατριώτη μας. Έναν άνθρωπο που φαίνεται ότι επιθυμεί να συμβάλλει σε αυτό που λέμε καλυτέρευση της καθημερινότητας, αλλά και προάσπιση των συμφερόντων του τόπου μας. Γιατί όλα αυτά πάνε μαζί, από ό,τι καταλαβαίνετε. Είναι ένας άνθρωπος που, αν και προέρχεται από μια οικογένεια αυτοδιοικητικών, ο ίδιος δεν είχε ασχοληθεί άλλη φορά με αυτό που λέμε αυτοδιοικητικά. Έχει την ιστορία του και εκείνος και τον ξέρουμε όλοι σαν ένα καλό παιδί εδώ στην πόλη των Φρουρών, τουλάχιστον εμείς που το γνωρίζουμε, σαν έναν καλό επαγγελματία, σαν ένα χαμογελαστό άνθρωπο και επίσης σαν ένα τίμιο, σαν έντυπο πολίτη τούτης δω της περιοχής μας. Και αναφέρομαι στα Φυρά γιατί είναι, αν και η καταγωγή του είναι από το Μεγαλοχώρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρβαρίγο. Καλό μεσημέρι, κύριε Μητυλινέ. Το είπα καλά, η καταγωγή είναι από Μεγαλοχώρι. Η καταγωγή από Μεγαλοχώρι. Αλλά πολλά χρόνια στα Φυρά. Πολλά, ναι. Πολλά στο σχολείο στα Φυρά όλο. Τώρα, είπα εγώ ότι δεν έχει ασχοληθεί ξανά ο Κώστας ο Βαρβαρίγος με την αυτοδιοίκηση. Σωστό. Σωστό. Όλο σωστό. Αν και είχε στο παρελθόν κατά καιρούς, από ότι τουλάχιστον είμαι σε θέση να ξέρω, πάρει θέση για κάποια πράγματα, για τα τεκτενόμενα στον τόπο μας. Πάντα δηλαδή τον ενδιέφερε το τι συμβαίνει στην Σαντορίνη. Πάντα μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει. Ζούμε έτσι κι αλλιώς πολιτικά. Ναι. Η ζωή μας όλη είναι πολιτική, ό,τι κάνουμε. Για να εξηγηθώ καλύτερα, ας πούμε, όταν πηγαίνουμε στο Βεζινάδικο και παίρνουμε υπογλώσσιο για να βάλουμε καύσιμα, ή όταν ανοίγουμε το λογαριασμό της ΔΕΗ και βρίζουμε, κάνουμε πολιτική. Όταν ένα παιδάκι λιποθυμάει στο σχολείο επειδή έχει κάνα δύο μέρες να φάει, κάνει πολύ σκληρή πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική με την ευρεία έννοια. Εμείς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε και με τη στενή έννοια της πολιτικής. Ναι. Τώρα πρέπει όμως να αναφερθώ λίγο και στον πατέρα. Ναι, ο οποίος ήταν ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος. Ήταν πρόεδρος, νομίζω, και διατελέσει πρόεδρος κοινότητας του Μεγαλοχωρίου. Σωστά, από το 1994 μέχρι το 1998. Ήταν στο σύνδεσμο του Συμβουλίου Περιοχής, τότε που παρακολουθούσα εγώ σαν πιο παλιός, και μάλιστα ήταν πολύ μαχητικός. Και ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε ιδιαίτερα το χωριό του. Και προσπάθησε, νομίζω, με κάθε τρόπο να το υπερασπιστεί, αλλά και έκανε και αρκετά πράγματα έτσι, στο χωριό τότε. Τι έχει μείνει στον Κώστα από τον πατέρα του, που όλοι ξέρουμε? Από τον πατέρα μου έχει μείνει αυτό, ότι ασχολήθηκε με την κοινότητα στο Μεγαλοχώρι, ασχολήθηκε και πιο ευρέως, βέβαια, με την πολιτική. Ναι. Πιστεύω, όπως όλοι, ο καθένας με το τρόπο του αγαπάνε τον τόπο τους και θέλουν να προσφέρουν κάτι. Αυτό το πράγμα επηρέασε καθόλου την απόφαση του Κώστα του Βαρβαρίγου να συμμετέχει στις επόμενες δημοτικές εκλογές? Όχι, δεν την επηρέασε, γιατί είμαι και πολύ εναντίον της οικογενειοκρατίας, ναι, που δεν το θεωρώ, βέβαια, ότι... καμία σχέση. Ναι, καμία σχέση. Ναι. Ωραία. Τώρα να πάμε στα βασικά ερωτήματα που θέλω να σας θέσω. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεστε εδώ στην τηλεόραση, η πρώτη φορά που σας ακούσει και ο κόσμος. Και η πρώτη ασφαλώς ερώτηση είναι, τι έσπρωξε τον Κώστα τον Βαρβαρίγο να πάρει αυτή την απόφαση? Γιατί πρέπει να σας πω ότι μιλούμε για ηλυμένη απόφαση. Δηλαδή, έχει ξεκαθαριστεί και από τον ίδιο και από τους συνεργάτες του ότι θα συμμετέχουν στις εκλογές. Οπότε τώρα πάμε να δούμε γιατί θα συμμετέχει στις εκλογές. Θα συμμετέχουμε στις εκλογές γιατί βρεθήκαμε σε αδιέξοδο. Δεν ξέραμε τι να ψηφίσουμε. Είχαμε απογοητευτεί τόσο από τις παρατάξεις που παίρνουν μέρος, όσο και από την πορεία του νησιού, που αυτό που βλέπουμε, αυτό που ζούμε, νομίζουμε δεν είναι αυτό που αξίζει να ζει κάποιος άνθρωπος. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, με όλα αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό και δώσαμε το όνομα Ευζήν, ναι, για να δώσω... Θα το ρωτούσα μετά γιατί έδωσε, ναι, το όνομα, ναι. Ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στην ποιότητα ζωής που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όπως είναι η καθαριότητα, η κυκλοφορία, το πάρκινγκ, η ψυχαγωγία, ο πολιτισμός. Ναι. Πράγματα που, ενώ οικονομικά είμαστε σε καλή κατάσταση, η ποιότητα ζωής μας έχει μείνει πίσω ακόμα στην εποχή που τα αφεντικά καθόριζαν τις τύχες μας. Θεωρείτε ότι υπάρχει κενό που δεν καλύπτουν οι υφιστάμενοι δημοτικοί συνδυασμοί? Δηλαδή,
Έχουμε αρκετούς και τους ξέρετε. Έχουμε αρκετούς. Πιστεύετε ότι υπάρχει κενό και αυτό το κενό θέλετε να καλύψετε? Ναι, ακριβώς. Ότι όχι μόνο υπάρχει κενό, το βλέπουμε εφόσον δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία του νησιού. Ναι. Θεωρούμε ναι, όντως ότι υπάρχει κενό στο ότι δεν εκπροσωπείται η γνώμη μας ούτε στις αποφάσεις, ούτε στο τι θα γίνει στο μέλλον. Ποιο είναι το μεγάλο θέμα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να πάρετε αυτήν την απόφαση εσείς και οι συνεργάτες σας? Ποιο είναι αυτό το θέμα που σας έδωσε, ας πούμε, πιο πολύ δύναμη, έτσι ώστε... Γιατί τώρα το που τα λέμε δεν είναι και μικρή απόφαση, έτσι. Να συμμετέχει σε αυτό το πράγμα, σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Και δεν μπορούμε να την πάρουμε όλη αυτή την απόφαση. Ναι. Γιατί ξέρετε, θα αντιμετωπίσετε σίγουρα, θα έρθει σε αντιπαράθεση κάποια στιγμή, λεκτική βέβαια. Σωστά. Αντιπαράθεση, άλλες θέσεις θα εκφράσετε εσείς, άλλες θα εκφράσουν οι υφιστάμενες ή ίσως και μια νέα δημοτική παράταξη. Οπότε θέλει στο μάχη, αυτό θέλω να πω βασικά, κάποιο όσο πιο λαϊκά μπορώ. Προσωπική αντιπαράθεση δεν θα έχουμε με κανέναν. Ναι. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Πολιτική θα είναι η αντιπαράθεσή μας στα θέματα του Δήμου και τα αυτοδιοικητικά. Ποιο ήταν το θέμα αυτό το μεγάλο, ποιο είναι το θέμα για εσάς προσωπικά, το μεγάλο θέμα που σας έδωσε έτσι δύναμη να ξεκινήσετε και να εκτεθείτε? Ήταν όλα αυτά τα θέματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Γενικά όλα αυτά τα μεγάλα θέματα. Ναι. Ναι. Σε όλους τους τομείς έχουμε παράπονα. Αυτές τις κουβέντες που κάνουμε όλοι στο καφενείο, να σας δώσω να καταλάβετε. Όπως είπα πριν και για την καθαριότητα, για την κυκλοφορία, για την αναρχιδόμηση. Ότι δεν σεβόμαστε τους κανόνες, όχι μόνο τους νόμους, που είναι σημαντικό να τους σέβεσαι για να καθορίζεις τη σχέση σου με τους άλλους, γιατί ή ο νόμος θα ισχύσει ή ο νόμος της ζούγκλας. Δεν υπάρχει μέσος όρος. Επομένως, ήτανε η απόφασή μας αυτή ναι. Πιστεύατε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να κατατεθεί. Ναι. Τώρα, υπάρχουν θέματα όπως τα προσδιορίσατε κι εσείς, ή βάλατε ήδη το κυκλοφοριακό, βάλετε ήδη την καθαριότητα που ξέρουμε όλοι τι γίνεται. Πιστεύετε ότι με την συμμετοχή σας στις εκλογές θα... Γιατί τώρα εδώ που τα λέμε είστε καινούργοι, δεν ξέρω αν ο στόχος... Και καλό θα είναι να το ρωτήσω πριν κάνω και τις επόμενες ερωτήσεις. Ο στόχος, γιατί είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι πάτε, ας πούμε, στο δεύτερο γύρο που θα έχουμε σίγουρα δεύτερο γύρο. Ναι. Είναι πρώτη φορά που θα κατέβετε στις εκλογές. Ο στόχος σας ποιος είναι σαν δημοτική παράταξη? Θα θεωρήσω και όλοι μαζί, θα θεωρήσουμε αποτυχία το να μην εκπροσωπηθούμε στο Δήμο. Σίγουρο. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα το θεωρήσω επιτυχία. Θέλουμε να μπούμε στο Δήμο για να έχουμε και καλύτερη πληροφόρηση και να μπορούμε να, όσο μπορούμε, να επεμβαίνουμε σε διάφορα θέματα. Όπως να σας δώσω ένα παράδειγμα, ήδη έχει γίνει μια προσφυγή, έχετε προσφυγή από τον κύριο Αργυρό για τη μεταφορά του Δημαρχείου στο Καρτεράδο, στα Θερμοκήπια. Είμαστε αντίθετοι με αυτό. Η προσφυγή αφορά ότι φεύγει από τον οικισμό, δεν βρίσκεται μέσα σε οικισμό. Τον οικισμό της πρωτεύουσας, ναι. Ο δρόμος που οδηγεί σε αυτό είναι χαρακτηρισμένο ρέμα, κτίριο ουσιαστικά δεν υπάρχει και ότι από ό,τι διαβάσαμε είναι δύο ιδιοκτησίες, ενώ ο Δήμος θέλει μία. Ναι. Η απάντηση του Δήμου που έλαβε, γιατί θέλω να σας πω ότι αυτό το ξεκίνησε μόνος του, ο κύριος Αργυρός, και μας είπε ότι εγώ δεν μπορώ να το αποδεχθώ. Ναι, να το αποδεχθώ, το έχω ξεκινήσει, αν δεν θέλετε, κρατήστε τις αποστάσεις και είναι προσωπική μου υπόθεση. Ναι. Το θεωρήσαμε πάρα... Ναι, συμφωνήσαμε απόλυτα και μάλιστα η απάντηση που πήρε από το Δήμο, τη διαβάσαμε. Επικεντρώθηκε μόνο στο ότι δεν έχει ένομο συμφέρον. Τα υπόλοιπα, που είναι πολύ σημαντικά, μάλλον δεν μπορούσε να τα δικαιολογήσει. Τώρα, αν ευδοκιμήσει η προσφυγή στην αποκεντρωμένη που έκανε, θα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ναι.
Εντάξει, είναι πάντως η πρώτη σας, ας πούμε, πολιτική κίνηση αυτή, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Να γίνει αυτή η προσφυγή και να υιοθετήσετε τη θέση του Βαγγέλη. Ναι, αυτό δείχνει και το δρόμο ότι αν πιθανότατα είχαμε έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην θεωρούνταν ότι δεν υπάρχει ένομο συμφέρον. Ναι. Αυτό βέβαια προειδεάζει ότι σε περίπτωση που μπείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είστε αυστηροί κριτές της Δημοτικής Αρχής και θα προσφεύγετε, γιατί αυτό... Ναι, σε κάποια θέματα που θεωρούμε σημαντικά θα είμαστε. Ναι. Σε θέματα που θεωρούμε σωστά, όχι μόνο δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση, θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε στην προώθησή τους. Ναι. Αυτή είναι η πάγια θέση μας γι' αυτό. Ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσουν στην προεκλογική περίοδο είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια θέση και κυρίως η χωροθέτησή της. Ναι. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Ζόρζος λέει να πάνε εκεί στην περιοχή του Λατομείου Μεταξά. Ναι, ναι. Ο κύριος Δήμαρχος λέει να μείνουν εκεί που είναι σήμερα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχετε κατασταλάξει σε κάποια άποψη ή θα μας πείτε κάποια στιγμή. Όχι, πάνε... δυστυχώς δεν έχω κατασταλάξει. Ναι. Δεν έχουμε κατασταλάξει, γιατί θα θέλαμε και την άποψη των τεχνικών, των τεχνοκρατών, των επιστημόνων. Πού θα ήταν καλύτερα. Καταλαβαίνω και τις αντιδράσεις που υπάρχουν για να πάει κάπου, ναι. Γιατί δεν έχουμε να τους δείξουμε κάτι, κύριε Μυτιλινέ, ότι κοιτάξτε, η ηχοματερή μας είναι τόσο καλή που τη βάζουμε στο κέντρο της πόλης, δεν μας πειράζει. Ναι. Η βιολογική μας είναι καλή, δεν ενοχλούνε, δεν μυρίζουμε. Τι να τους δείξουμε και να τους πείσουμε ότι θα πάμε τα σκουπίδια στη γειτονιά τους και δεν θα ενοχλούνε. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το θέμα του εμπορικού λιμανιού, θα πρέπει να το ρωτήσω. Εκεί υπάρχει, ναι, κάποια θέση στο συνδυασμό? Ναι, υπάρχει κάποια θέση. Ότι... Τώρα μπαίνω βέβαια σε λεπτομέρειες και ενώ αυτή είναι μια πρώτη έτσι επαφή... Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε... Εσείς το ξέρετε και καλύτερα από εμάς. Κάποιο γιατί... λιμάνι. Είναι αποφασισμένο να γίνει. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι... δεν θέλουν ούτε προβλήτα διαφυγής που το θεωρούν ημίμετρο όταν αυτό από την κυβέρνηση, ναι, δηλαδή. Θέλουν να κάνουν ένα λιμάνι. Δεν έχουμε αντίρρηση, θέλουμε όμως να γίνει με ένα σωστό τρόπο και σε αυτό, με κουβέντα που είχα κάνει με την κυρία Αργυρού από τη Λαϊκή Συσπήρωση, συμφωνούμε με τη θέση τους ότι να γίνει το λιμάνι, αλλά να έχουμε και μελέτες για τις επιπτώσεις που θα έχει στην ακτογραμμή, και στις παραλίες. Να βρούμε μια λύση, πιστεύω ότι θα μπορέσουν να βρουν μια λύση οι επιστήμονες. Όλοι μας έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Σαντορίνη δεν μπορεί να δεχθεί άλλο μπετόν, άλλο τσιμέντο. Και μάλιστα δεν πρέπει να δεχθεί και άλλες μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις. Ναι. Πρόσφατα μάθαμε ότι έχει μπει σε διαβούλευση το χωροταξικό. Ναι. Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο και δεν ξέρω αν το έχετε μελετήσει εσείς και ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα, για την προστασία του περιβάλλοντος πια. Η ενημέρωση που είχαμε για το πολεοδομικό είναι η συνέντευξη που ακούσαμε από τον κύριο Δήμαρχο την τελευταία που σας έδωσα. Εδώ πρέπει να του δώσω τα εύσημα, γιατί η δρομολόγηση του πολεοδομικού είναι ένα μεγάλο έργο, πολύ σημαντικό, που θα επηρεάσει τη Σαντορίνη στα επόμενα 30 τουλάχιστον χρόνια. Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι πρέπει να σταματήσει η τσιμεντοποίηση? Ναι, σε αυτό συμφωνούμε με τη θέση της Ιραϊκής Πολιτείας, όχι άλλες κλίνες. Ναι, όλοι νομίζω το... Δεν το άκουσα από τον κύριο Δήμαρχο όμως, από τη συνέντευξη που έδωσε. Είπε αν θέλουμε πεντάστερα ξενοδοχεία ή κάτι άλλο. Ναι. Όχι, δεν θέλουμε. Θέλουμε να διαχειριστούμε τους αριθμούς των επισκεπτών που ήδη δεν μπορούμε να τους διαχειριστούμε και αν κάποτε δούμε ότι τα καταφέρνουμε, να δούμε αν θέλουμε και τι θέλουμε να φτιαχτεί. Ναι. Τώρα, σαν δημοτική παράταξη, είστε ανοιχτοί στο να, και ασφαλώς θα επιδιώξετε να μεγαλώσετε όσο μπορείτε την παράταξη αυτή για να την κάνετε πιο ισχυρή στις δημοτικές εκλογές. Σωστά. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, αν κάποιος θέλει να έρθει να συνταχθεί μαζί σας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, εκείνο που λέτε εσείς και που άκουσα κατά τη διάρκεια μια συνάντηση που είχαμε και την άλλη φορά, είναι ότι θέλουμε να καλύψουμε αυτούς, θέλουμε να έρθουν κοντά μας αυτοί που δεν πείθονται από το ότι λένε οι υπόλοιποι.
Και όπως μου είπατε, υπάρχει αρκετός κόσμος που είναι έτσι. Ναι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που. Ναι. Έχετε δίκιο. Για να έρθουν όμως αυτοί, πρέπει να τηρούν κάποιες προϋποθέσεις, βάζετε κάποια στάνταρ, έχετε βάλει κάποια θέματα. Από ουσιαστικά κανένα στάνταρ. Που να θέλουν να βοηθήσουν την αυτοδιοίκηση, να θέλουν να αφιερώσουν λίγο χρόνο, όσο χρόνο θέλουν από τον ελεύθερο χρόνο τους, για να βοηθήσουν, να μην έχουν βλέψεις για το ότι θα περάσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα μέσα από την κίνησή μας. Ναι. Πιθανό να υπάρξει δεύτερος γύρος, το πιο πιθανό. Ναι. Εκεί, σε αυτό το δεύτερο γύρο και με την προϋπόθεση ότι εσείς θα είστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Τι θα κρίνει την απόφασή σας, αν δεν είστε από τους δύο που θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο, για να πείτε στους ψηφοφόρους σας, ή ακόμα είναι νωρίς για να συζητάμε? Όχι, δεν είναι. Ναι. Εξάλλου, αν αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να αλλάξει και η απόφασή μας. Ναι. Θεωρώ ότι το πιο σωστό θα ήταν να αναψηφίσει ο καθένας σύμφωνα με τη συνείδησή του. Σύμφωνα με τη συνείδησή. Ναι. Και να μην πάρει κατεύθυνση, λέτε. Και αυτό θα ήταν ίσως, το θεωρώ και λίγο μειωτικό για τους ψηφοφόρους, το να τους βάζουμε σε ένα τσουβάλι και να λέμε, παιδιά, αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε αυτόν. Έχουμε όλη την ίδια γνώμη? Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι στο τέλος, γιατί χρειάζεται ένας πολύ σημαντικός αριθμός δημοτικών υποψηφίων, θα υπάρχει μέχρι τώρα ενδιαφέρον από συμπολίτες μας να καλύψουν την κίνηση, να έρθουν? Νομίζω κοντά. Ναι. Νομίζω ότι ήδη... Εντάξει, δεν θα πω αριθμούς, δεν ξέρω και εγώ λεπτομέρειες, ναι, σωστά. Όμως νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ο αριθμός περίπου είναι το μίνιμουμ που χρειάζεται, είναι γύρω στους 60. Δεν είναι κανένας τρομερός αριθμός. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο παραπάνω μπορούμε. Ωραία, απευθυνόμενος τώρα, δεν ξέρω αν σας έχω καλύψει με τις ερωτήσεις μου, γενικά, σε αυτή την πρώτη μας έτσι συνάντηση, κύριε Βαρβαρηγό. Αλλά θα θέλατε να πείτε και κάποια πράγματα προς τους απευθυνόμενους, γιατί αυτή η συνέντευξη, όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο, μια και θέλει να σας γνωρίσει. Ελπίζω. Σίγουρα θα έχει. Ό,τι αφορά τώρα τις εκλογές, θα έχει και ενδιαφέρον, σας το λέω εγώ, εκ πείρας, σας το λέω αυτό. Έχετε κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε και που δεν το κάλυψα εγώ με τις ερωτήσεις μου προς τους? Ναι, ότι η παράταξή μας είναι καινούρια. Η κίνησή μας δεν είναι παράταξη, μια κίνηση είναι. Απλών ανθρώπων, δεν έχουμε να τάξουμε καρέκλες, δεν έχουμε να τάξουμε εργολαβίες, τέτοια πράγματα. Ναι. Και να θέλαμε δεν θα μπορούσαμε. Ελπίζω όμως ότι δεν θα θέλουμε ποτέ να το κάνουμε, και κριτήριό μας να είναι η αξιοκρατία και η ικανότητα του καθενός για να πάρει την οποιαδήποτε θέση. Ναι. Θα ήθελα, αν δεν σας πειράζει, αν δεν κάνω κατάχρηση... Βεβαίως και είναι, δεν κάνετε, όχι, βέβαια. Να μιλήσουμε λίγο για το πολεοδομικό, για την συνέντευξη που είδα του κυρίου Δημάρχου. Καταρχήν, να του ευχηθώ περαστικά και στον κύριο Δήμαρχο και στον κύριο Ορφανό και στον κύριο Καφιέρη, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι οικογενειακός φίλος με τους γονείς μου. Για το πολεοδομικό τώρα, γενικά για τη συνέντευξη, έχω κάποια πράγματα που θέλω να Βεβαίως, πω. Βεβαίως, σας ακούω. Είπαμε ότι είναι σημαντικό και τα εύσημα τα έδωσα. Ναι. Από εκεί και πέρα άκουσα πράγματα που με τρομάξανε. Το πρώτο πράγμα που με τρόμαξε είναι το κάμπ σχολείων. Θα πάρουμε τα σχολεία να τα πάμε κάπου σε κάποια ερημιά, από ό,τι κατάλαβα. Μου θυμίζει το κάμπ προσφύγων. Δεν το θεωρώ καθόλου σωστό. Πάντα τα σχολεία ήταν μέσα στους οικισμούς και αυτό βοηθούσε και το κυκλοφοριακό και τα ίδια τα παιδιά να πηγαίνουν και να έρχονται στο σχολείο. Θεωρείτε δηλαδή ότι το να βγουν τα σχολεία από το κέντρο δεν είναι καλό, από ό,τι καταλαβαίνω? Δεν συμφωνώ με αυτό. Να μείνουν στο κέντρο και τα βλέπουμε παραδείγματα για χωριά που χάσανε τα σχολεία τους, όπως ο Βουρβούλος και το Ημεροβίγλι. Ταλαιπωρούνται τα παιδιά και όλα. Και ταλαιπωρούνται και τα χωριά σαν να χάσανε κάτι σημαντικό.
Αυτό θεωρώ ότι θα χάσουν όλοι οι οικισμοί. Αν φύγουν τα σχολεία και πάνε σε καμπ σχολείων, δεν το έχω ξανακούσει πραγματικά να συμβαίνει κάπου να βγάζουμε τα σχολεία έξω, λες και είναι, τα παιδιά είναι κάτι ενοχλητικό. Είναι μερικές φορές, ναι. Αλλά όχι για να τα εξορίζουμε στους κάμπους. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι για το ότι άκουσα που είπε ότι 3 χρόνια συζητούσε για το πολεοδομικό. Με ποιον συζητούσε, δεν μπόρεσα να καταλάβω και τι διαμύφθηκε σε αυτές τις συζητήσεις. Εμάς μας έδωσε 45 μέρες να διαβούλευση, ναι, ναι. Ναι. Το οποίο είναι το ελάχιστο διάστημα που μπορεί να δώσει βέβαια και ένα mail απλό για να πούμε τη γνώμη μας. Ποια είναι η γνώμη μας? Εγώ όταν άκουσα ότι θα συζητηθεί το χωροταξικό, υπέθεσα ότι στο site θα έχει και τους χάρτες του παλιού, ναι, χωροταξικού, τι ισχύει με τον 139 Δέλτα, ποιες είναι οι προτάσεις, αν υπάρχουν. Τις προτάσεις δεν τις ακούσαμε από την Επιτροπή την Μελετητική, τις άκουσα, σας λέω, από τη συνέντευξη. Να στείλω ένα mail κι εγώ, να πω τη γνώμη μου. Τι να πω? Δεν έχω κάτι να πω. Φαντάζομαι ούτε και οι ειδικοί, όπως είναι οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες, πιθανότατα. Δεν πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει μια διαβούλευση με την παρουσία των φορέων και εσάς και των ειδικών, έτσι ώστε να... Δεν θα είναι αργά, ίσως, δεν ξέρω. Μακάρι να γίνει. Μακάρι. Πάντως αυτό το στάδιο της διαβούλευσης που αυτή τη στιγμή γίνεται, όντως είναι λιγάκι στριμωγμένο. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι χάρτες. Δεν υπάρχει. Καλείσαι να αποφασίσεις για κάτι χωρίς να ξέρεις τι ακριβώς είναι. Και σας λέω και εγώ, έχω δει 2 χάρτες ερασιτεχνικά τελείως και αυτά. Ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει και συμφέρον από το τι θα γίνει με το ακίνητό του. Ναι. Σίγουρα δεν μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του εκεί. Άκουσα επίσης, πάλι τρομακτικό, για 2 νέους οικισμούς. Πού θα βάλουμε 2 νέους οικισμούς στη Σαντορίνη? Εδώ δεν ξέρουμε τα όρια των υπαρχόντων οικισμών. Και μάλιστα θα είναι οικισμοί αμυγός κατοικίας και εργαζομένων, όπως είπε. Δεν θα ήθελα να δω γκέτο εργαζομένο στο νησί μας, ούτε πουθενά στον κόσμο δηλαδή, που θα είναι και για τους ίδιους δύσκολο και τι θα επιβαρύνεις, ότι αν θέλει κάποιος να πάει να ψωνίσει ένα φαρμακείο, να πάει οπουδήποτε, δεν θα έχει κοντά του πουθενά, θα πρέπει να φεύγει, αν είναι αμυγός κατοικίας. Χρειάζομαι διευκρινήσεις στο τι εννοεί. Ελπίζω να μην εννοεί γκέτο, όπως σας είπα, ναι, που έρχεται στο μυαλό μου. Στις συζητήσεις που κάνατε με τους συνεργάτες σας, έχετε ταύτιση απόψεων πάνω στο χώρο ταξικό, δηλαδή η πρότασή σας, ας πούμε, αν, ναι, σας ζητηθεί. Εντάξει, ναι, για αυτά που εκφράσατε την αντίθεσή σας για τον γκέτο των εργαζομένων, ναι, όπως, ναι, λέτε, ναι, και να μην φύγουν τα σχολεία από τους οικισμούς, ναι, είναι μια θέση που τη σημειώνουμε όλοι, πάντα, μας, πιστεύω. Πάντα αυτά που έχω να πω είναι... Τάκτε συζητήσει. Συνάδουν απόλυτα με τη γνώμη της ομάδας, τα συζητάμε όλα. Εάν πω κάτι προσωπικό ή αν μου κάνετε προσωπική ερώτηση, θα το διευκρινίσω ότι αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Κατάλαβα, ωραία. Ένα τελευταίο για το πολεοδομικό, ότι θα πενταπλασιαστούν οι αξίες. Αυτό είναι καλό, το σκέφτομαι κι εγώ. Ήδη έχουμε πρόβλημα με τις αντικειμενικές αξίες, ακίνητα που έχουν φτωχοί άνθρωποι στη ζώνη 1, τυχαία, ήταν, ναι, μάντρες ζώων και δεν έχουν να πληρώσουν το ένφια, το οποίο τους αναγκάζει είτε να πουλήσουν είτε να το νοικιάσουν για επιχείρηση για να βγάζουν τα έξοδα του ακινήτου. Ένα ακίνητο που δεν θα είχαν έσοδα, ναι, αν δεν το κάνανε κάτι. Επίσης και αυτοί που έχουν μεγαλύτερη, όταν αυξηθεί η αντικειμενική αξία, ήδη ακούμε τις γκρίνιες όλων για τον ένφια, πολλές χιλιάδες ευρώ, ειδικά στη ζώνη 1. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τα ενοίκια πού θα πάνε? Ήδη ένα σπίτι, ας πούμε, τριάρι μπορεί να ζητάνε και 1.000 ευρώ. Πώς θα ζητάνε αν διπλασιαστεί η αντικειμενική του αξία
ή αν πενταπλασιαστεί η πραγματική του αξία. Είμαστε κοινωνία, δεν είμαστε εταιρεία κινήτων στο χρηματιστήριο. Τίνουμε να γίνουμε όμως, ε. Ναι, νομίζω επειδή είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, ναι, θα γίνουμε έχουμε... Ναι, θα γίνουμε. Πάντως, αυτό που λέτε, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν μια άλλη άποψη, ίσως γιατί θέλουν να έχουν υψηλή αξία τα κινητά τους. Ναι. Αλλά ο πολύς ο κόσμος... Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άνθρωποι που, ναι, θα έχουν συμφέροντα. Οι πολλοί ντόπιοι βέβαια θέλουν να βλέπουν, να δουν τις αντικειμενικές αξίες, να πάρουν και λίγο προς τα κάτω. Γιατί όλο προς τα πάνω πάμε, εδώ και, ναι, πάρα πολύ καιρό. Ναι. Και είμαστε ίσως μια από τις πιο ακριβές περιοχές, τι ίσως, μια από τις πιο ακριβές περιοχές στην Ελλάδα. Ναι, νομίζω, νομίζω έτσι είμαστε. Ναι. Για όλη αυτή την κατάσταση, λοιπόν, θεωρούμε ότι όλοι οι συνδυασμοί έχουν ευθύνη. Όσους ανθρώπους βάζω στο μυαλό μου, ναι, έχουν ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση για πολλά χρόνια. Από αυτό θα εξαιρέσω τη λαϊκή συσπήρωση, για να είμαι δίκαιος, που δεν τους δόθηκε η ευκαιρία μέχρι τώρα να μας ενθουσιάσει ή να μας απογοητεύσει. Ναι. Α, λέτε για αυτούς που έχουν διοικήσει κατά καιρούς το Δήμο. Λέω για... Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι απόψεις αυτές που τις ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, αυτές που έχετε και για καυτά μεγάλα θέματα που απασχολούν το νησί. Όπως είναι ένα ακόμα τεράστιο θέμα αυτό της κυκλοφοριακής ρύθμισης, των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Δεν ξέρω εκεί αν έχετε κάποια θέση. Εσείς σαν επαγγελματίας και όλα θα ξέρετε καλύτερα από εμάς, γιατί ζείτε κάθε μέρα αυτή την κατάσταση, νομίζω, ότι οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι πια. Νομίζω ότι δεν έχω κάποια λύση να προτείνω. Και αν συνεχίσουμε να χτίζουμε το νησί, πάντα θα χειροτερεύει. Ακόμη και κάποιος να βρεθεί και ειδικός ακόμα να μας δώσει κάποιες λύσεις, για του χρόνου δεν ξέρουμε τι αριθμούς θα αντιμετωπίσουμε από επισκέπτες. Οπότε θα είναι κάτι προσωρινό που δεν πιστεύω να... Απλώς θα το έχουμε, θα ζήσουμε με αυτό το πρόβλημα... Για πολλά χρόνια, λέτε. Ναι, δεν ίσως... υπάρχουν κάποιες έτσι λύσεις. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή μου λένε όλοι στον δρόμο που με συναντούν, κάντε κάτι, μεγαλώστε τα πάρκινγκ, βρείτε πάρκινγκ. Ίσως να πρέπει να γίνουν και κάποιες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, να αλλάξουν κάποια πράγματα, δεν ξέρω. Ναι. Αυτά θα τα δούμε κιόλα, γιατί υπάρχει εξέλιξη και αυτό το θέμα. Αυτό μπορεί να πραγματικά να είναι η δουλειά μου σαν ταξιτζής, να είμαι, ναι, στο δρόμο, αλλά θεωρώ ότι είναι η δουλειά ειδικών ανθρώπων να ασχοληθούν με αυτό το σοβαρό θέμα και αν έχουν αποτέλεσμα. Η αριθμή των οχημάτων είναι τόσο μεγάλη. Εσείς το βλέπετε κάθε που μέρα. Δεν μπορούμε ακόμη και καινούριους δρόμους να κάνουμε. Θα καταλήγουν σε κάποιους οικισμούς. Δηλαδή το μποτιλιάρισμα θα είναι σίγουρο, ό,τι και να κάνεις. Χώρια που δεν είναι σωστό να γεμίζουμε δρόμους και κτίρια, ήδη έχουμε πάρα πολλά. Γι' αυτό μας τρομάζει η άποψη κάποιων που θέλουν να συνεχίσει να χτίζεται η Σαντορίνη. Και να εντάξει, τώρα είναι απελπιστικά λίγοι εκείνοι που το θέλουν πάντως. Ελπίζω, ναι, ναι. Γιατί όλοι έχω ακούσει πραγματικά ότι οι περισσότεροι είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, το μα το βλέπεις. Όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς πλέον να κυκλοφορήσεις και ότι οι φυσικοί πόροι του νησιού σιγά σιγά εξαντλούνται και ευτυχώς έχουμε και αυτή την αφαλάτωση που παίρνουμε από τη θάλασσα δηλαδή. Και αυτό... Γιατί η θάλασσα είναι μπόλικια και δεν εξαντλείται, αλλά, ναι, τα πηγάδια τα εξαντλήσαμε. Ο μοντροφόρος ορίζοντας έχει σχεδόν εξαντλήσει. Τις αφαλατώσεις της. Στις γεωτρήσεις τις έχουμε σταματήσει, ας πούμε. Κάποιες νομίζω λειτουργούν ακόμα, κάποιες δεν ξέρω. Κάποιες λειτουργούν. Ναι, ναι. Τον υδροφόρο ορίζοντα δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Αν χάσουμε αυτό το αλμυρό νεράκι που έχουμε, θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις ακόμα και στο έδαφος από πάνω. Αυτές ήταν οι τελευταίες μελέτες που είχαν γίνει για την ερημοποίηση των νησιών και του Νοτίου Αιγαίου. Άλιστα. Εγώ δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Πιστεύω σε αυτή την πρώτη μας επαφή εδώ. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι ανοιχτό το κανάλι για όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βαρβαρίου, σας περιμένουμε να μας πείτε. Σας. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε απευθυνόμενος προς τον κόσμο πια. Ναι, θα ήθελα να πω για κάποια πράγματα που θα ήθελα να γίνουν που δεν απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια. Δηλαδή, χωρίς λεφτά ουσιαστικά. Ναι. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι χειμώνιασε και τα πάρκινγκ είναι άδεια και έχουμε μποτιλιάρισμα στο κέντρο των Φυρών των 10 λεπτών και των 15. Θα
μπορούσε να βγει η Δημοτική Αρχή με τη Δημοτική Αστυνομία ή και την Τροχιά να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Νομίζω δεν είναι τόσο πολύ έξοδο ένα τέτοιο πράγμα. Επίσης, ακούω για δήμους μικρούς και πολύ φτωχότερους, ναι, που δίνουν ίντερνετ στους πολίτες τους σε όλους, που είναι και αυτό είμαστε σημαντικό. Λίγο πίσω στο ίντερνετ, είναι αλήθεια. Ναι, να δοθεί σε όλο τον κόσμο που χρειάζεται. Καταρχήν θα το χρησιμοποιήσουν οι περισσότεροι άνθρωποι που κυκλοφοράνε στον δρόμο. Ναι. Θα το χρησιμοποιήσουν τα παιδιά που δεν έχουν λεφτά να βάλουν δεδομένα στα κινητά τους. Θα το χρησιμοποιούσαν στην πανδημία για τις τηλεδιδασκαλίες που κάνανε. Που πιστεύω και αυτό ότι δεν είναι μεγάλο το ποσό για να γίνει. Και το τρίτο και τελευταίο είναι για τα δέσποτα που έχουμε. Φέτος δηλωθήκανε και επιθέσεις σκυλιών σε ανθρώπους που νοσηλευτήκανε στο νοσοκομείο. Τα σκυλιά έτσι δρούνε, είναι το DNA τους, προστατεύουν την περιοχή τους. Επιτρέψανε να γίνουν αγέλες, τα οποία τα βλέπουμε το χειμώνα φαντάσματα και σκελετωμένα να κυκλοφορούν. Ναι. Και είναι κρίμα. Υπάρχουν δύο φιλοζωικές οργανώσεις, και η ΣΑΟΑ και η ΣΤΡΕΙΠΟΣ, που κάνουν πολύ σημαντική δουλειά. Η ΣΑΟΑ μάλιστα δηλώνει ότι αδυνατεί πλέον να διαχειριστεί την κατάσταση. Ήταν μια... Εννοείται, αλλιώς θα τα είχαν μαζέψει. Το φαίνεται και από το όσο μπορούσαν και έχουν χώρο φιλοξενίας. Λοιπόν, και αυτό θέλει λεφτά, αλλά μικρά ποσά. Να φροντίσουν για τις στηρώσεις των ζώων, να μειωθεί ο πληθυσμός τους, οπότε θα είναι εύκολο να φροντίσει και ο Δήμος που είναι υπεύθυνος για την ευζοία των αδέσποτων, ναι, και για οτιδήποτε συμβαίνει με τα αδέσποτα. Αυτό θα ήθελα. Εγώ σας είχα για λίγα σήμερα, αλλά είπαμε βλέπω... πολλά. Όχι. Είμαι φλίαρος, μάλλον, όχι, κύριε Βαρβαρίγο, δεν είστε φλίαρος. Εγώ, σαν πρώτη σήμερα συζήτηση που κάναμε, δεν ήθελα να σας πιέσω να πείτε πράγματα. Ευχαριστώ αλλά πάρα βλέπω πολύ. Βλέπω ότι από μόνο σας θέλετε να πείτε κάποια πράγματα, οπότε είναι και ευχάριστο και για μένα να ακούω θέσεις, χωρίς μάλιστα να κάνω και ερωτήσεις, να ακούω θέσεις νέων στην αυτοδιοίκηση τώρα ηλικιακά. Δεν θα πούμε και τις ηλικίες μας, δεν είμαστε. Ναι, να αλλά μην τις πούμε ή να τις πούμε, δεν με που πειράζει. Έχουν, που για πρώτη φορά, γιατί αυτοί είναι οι νέοι, που για πρώτη φορά ασχολούνται. Ναι. Γιατί μπορεί να είσαι και 80 χρονών και να πεις τώρα πάω μπροστά, ρε παιδί μου, παίρνω τη θέση μου και πάω ανεβαίνω στο βουνό. Μου κάνει ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι για πάρα πολλά θέματα παίρνετε θέση. Κάποια δε από αυτά έχουν και κόστος πολιτικό. Δυστυχώς, ναι, γιατί θα δεχτούμε και το κόστος του πολιτικό για τις θέσεις που θεωρούμε σωστές. Δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους, αν και τέτοιος είναι ο χαρακτήρας μας και με κατηγορούν ιδιαίτερα η γυναίκα μου, ότι θέλω να τους έχω όλους ευχαριστημένους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και δεν θα το κάνουμε. Θα πούμε τις θέσεις μας και όποιος νομίζει ότι είναι σωστές και είναι σύμφωνα με τα συμφέροντά του, γιατί και το συμφέρον είναι σημαντικό για τον κάθε πολίτη, να έρθει μαζί μας να μας βοηθήσει ή με όποιον νομίζει τέλος πάντων να ασχοληθεί όσο περισσότεροι ασχολούνται με τα αυτοδιοικητικά και να τους δοθούν να γίνουμε πιο δημοκρατικοί τουλάχιστον στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εθνικό επίπεδο το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Μην το χάσουμε και στους δήμους και στις μικρές κοινωνίες. Είναι κρίμα να μένουν έξω οι πολίτες που θέλουν να ασχοληθούν, είτε από απογοήτευση, είτε τους διώχνουμε εμείς γιατί φοβόμαστε τον ανταγωνισμό. Αυτά. Ήταν αρκετά. Θα μπορούσαμε να μιλούμε πολλή ώρα. Εγώ θέλω να κρατήσω πράγματα για να τα πούμε την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε. Βεβαίως. Εκείνο που πρέπει να ρωτήσω είναι εάν σας γίνει πρόταση. Ναι. Μετά από αυτή τη συνέντευξη, πιθανόν λέω, τώρα εγώ, εντάξει, υποθετικό είναι αυτό το ερώτημα, σας γίνει πρόταση από τους υφιστάμενους δημοτικούς συνδυασμούς να προσχωρήσετε σε αυτούς, καθώς μπορεί να πάρετε διαβεβαιώσεις για όλα τα θέματα που βάλατε σήμερα εδώ, mm-hmm, ότι υπάρχει ίδια άποψη, ας πούμε. Ναι, ναι. Η αντίρρησή μας είναι ακριβώς αυτό που είπαμε πριν, ότι τους γνωρίζουμε, είναι μικρός ο κύκλος και μας γνωρίζουν. Ναι.
Μπορεί να λέμε πράγματα, ότι συμφωνούμε ή όχι. Ναι. Αλλά δεν θα προσχωρήσετε, λέτε. Θα μείνετε. Ναι, δεν θα προσχωρήσουμε. Έχουμε απογοητευτεί από πολλούς. Πολλοί ήμασταν ψηφοφόροι διαφόρων σχεδιασμών που μας απογοητεύσανε. Οπότε δεν θέλουμε να ξανααπογοητευτούμε. Όπως είπα πριν, δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση στα θέματα που θεωρούμε ότι συμφωνούμε. Θα βοηθήσουμε κιόλας όσο μπορούμε και αν μας ζητηθεί. Όμως όχι, νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε το συνδυασμό Ευζήν, γιατί δίνουμε σημασία στην ποιότητα της ζωής και χρησιμοποιούμε το ευζήν με τον αριστοτελικό όρο που λέει ότι καλά είναι τα λεφτά, αλλά θέλουμε και κάτι παραπάνω στη ζωή μας. Θέλουμε πολιτισμό, θέλουμε ψυχαγωγία και θέλουμε γενικά μια καλή ποιότητα ζωής. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν και η επιλογή του ονόματος ευζήν. Και θέλω εδώ, κύριε Βαρβαρίγο, να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη επαφή σας με τους πολίτες, όχι με μένα, με τους πολίτες. Εμείς τα λέμε που και που, με τους πολίτες. Πρέπει να πω ότι εμένα προσωπικά δεν με χάλασε καθόλου η πληροφόρηση που είχα ότι θα συμμετέχει μια ακόμα δημοτική παράταξη στις εκλογές. Μακάρι να βρεθεί κι άλλοι. Και μακάρι όμως να βρεθούν και πολίτες οι οποίοι θα στηρίξουν αυτές τις δημοτικές παρατάξεις τις καινούργιες, που τις λέω εγώ καινούργιες, γιατί με την έννοια δεν έχουν πάρει μέρος. Γιατί σίγουρα κάποιοι στη δημοτική σας παράταξη πιθανόν να υπήρξαν και στο παρελθόν. Ναι. Ή δημοτικοί σύμβουλοι, ή υποψήφοι, δεν ξέρω τώρα. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν θα πούμε ονόματα σήμερα. Πιθανότατα, ναι. Υπήρξαν όντως. Υπήρξαν, έτσι δεν υπήρξαν. Οπότε είναι καλό να υπάρχουν πολλές δημοτικές παρατάξεις και να έχει άλλος και το δικαίωμα της επιλογής. Είναι καλό να συμμετέχουν. Λίγο χρόνο χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να αφιερώνουν όλο τους το χρόνο ή ένα μέρος από τον ελεύθερο χρόνο. Ένας πολυάσχολος δηλαδή μπορεί να συμμετέχει, λέτε, σε μια δημοτική παρατάξη. Ναι, γιατί αν ένας πολυάσχολος παίρνει μέρος σε ένα τοπικό συμβούλιο, μια φορά το μήνα είναι το υποχρεωτικό που πρέπει να συνεδριάσουν. Ας αφιερώσει 2 ώρες που είναι μια συνεδρίαση, μια φορά το μήνα, και άλλες 2 ώρες με την παράταξή του να πει τα τοπικά προβλήματα, 4 ώρες το μήνα, εφικτό είναι. Οπότε λέτε όχι σε μια ενδεχόμενη πρόσκληση να συμμετέχει τόσο ομάδα σε μια από τις υφιστάμενες δημοτικές παρατάξεις. Ναι. Τώρα. Θα πούμε όχι αν μας την κάνουν. Δεν μας έχει κάνει κανένας κάτι. Εάν λέμε. Εντάξει, υποθετική ήταν η ερώτηση. Γιατί, σωστά. Και αυτά που λέμε υποθετικά είναι, όπως καταλαβαίνετε, ότι είμαστε ψηλοί, είμαστε καλοί, έχουμε τις χάρες όλες. Ναι. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνουν κάποιες τέτοιες προσεγγίσεις. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν. Και γι' αυτό θέλω και εγώ να ακουστεί το ερώτημα τώρα. Σωστά. Μέχρι τώρα ναι. Είναι αρνητική. Θα είναι μάλλον αρνητική η απάντησή μας. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε... Εγώ σας περίμενα λίγο πιο έτσι, πώς να πω, πιο πολύ τρακ είχα εγώ παρά εσείς σήμερα, οπότε... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ό,τι πιο τρομακτικό έχω κάνει στη ζωή μου, αυτό που κάνουμε τώρα. Και πρέπει να σας πω ότι είστε και ο πρώτος που μπαίνετε στο στούντιο το καινούριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να φέρει και σε εμάς και σε εσάς. Ελπίζω να σας κάνω καλό ποδαρικό. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντικό που είπαμε τη γνώμη μας. Και είναι ένας τρόπος να μας ακούσουν οι συμπολίτες μας και να μας κρίνουν. Ωραία. Η συνέντευξη με τον κύριο Βαρβαρίγο θα ανέβει και στο διαδίκτυο, αντιλαμβάνεστε, μετά την προβολή της από το κανάλι μας και θα μπορείτε ό,τι ώρα θέλετε, μέρας ή νύχτας, να μπείτε στα νέα της Σαντορίνης και να την ακούσετε. Νέος λοιπόν πολιτικός, ο κύριος Κώστας Βαρβαρίγος. Εμείς που το γνωρίζαμε δεν το περιμέναμε. Όμως εκείνος πήρε την απόφαση, πάντα ενεργός πολίτης, θα πρέπει να σας το πω, πάντα έλεγε τη γνώμη του, αποφάσισε με μια ομάδα συμπολιτών μας να ασχοληθεί και με τις δημοτικές εκλογές. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη συνέχεια της εκπομπής μας.